Λοιπόν, συναντήσεις θα έχετε σήμερα για τα υποθηκοφυλακία. Τι ακριβώς? Ναι, σήμερα τελικά χθες είχα ένα τηλεφώνημα από τον βουλευτή, τον κύριο Γραψανιώτη, ότι κλείθηκε κάποιο ραντεβού με τον Υπουργό στη Βουλή σήμερα. Τώρα, η ακριβής ώρα, γύρω στο μεσημέρι, γύρω στις 2, ξεκίνησε λοιπόν μια αντιπροσωπεία από το σύλλογό μας, αποτελούμενη από την κυρία Τσαγκαράκη, την αντιπρόεδρο, και την Χρήσα τη Φασάρη, που είναι μέλος του ΔΣ, η οποία είναι τώρα καθοδόν για την Αθήνα. Έχει ειδοποιηθεί και ο έτερος βουλευτής του νομού, ο κ. Πλακετάκης, να είναι παρόν, και περιμένουμε τη συνάντηση. Και ο κ. Ραψανιώτης θα βρίσκεται εκεί. Ο κ. Ραψανιώτης, μας λέτε. Έχει την πρωτοβουλία τη συνάντηση. Αλλά καλέσαμε και τον κ. Πλακετάκη ως βουλευτή για αυτό το νομό να παραβρεθεί. Λοιπόν, τι θα ζητήσετε τώρα, τι είναι αυτό το οποίο θα ζητήσετε και αν υπάρχει, θεωρείτε, χρόνος για να αλλάξουν τα πράγματα? Το πολυνομοσχέδιο έχει κατατεθεί, συζητιέται στη Βουλή. Είχαμε καθημερινές επαφές με το γραφείο του Υπουργού, καθημερινές επαφές με τους συμβούλους του. Φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό που μας λένε είναι ότι, γιατί ανησυχείτε, δεν θα κλείσουν τα υποθηκοφυλακία πριν γίνει ψηφιοποίηση. Και ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να ψηφιοποιηθούν, ώστε να μην χρειάζεται δηλαδή η μετάβαση στον Άγιο Νικόλαο, γιατί τελικά το σχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει το κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο για το νομολαξίδιο. Όχι της Νεάπολης. Αντί της Νεάπολης, στον αρχικό, ναι. Άρα το κτηματολογικό γραφείο του νομού θα βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο, στην πρωτεύουσα. Κρίστηκε, λέει, είχαμε μάλιστα, μας είπαν ότι σε μια συνάντηση, σε μια κοινωνία που είχαν ο αρμόδιος υπουργός, που είναι ο κύριος Σταθάκης, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλαδή τον κύριο Σταθάκη πάνε τώρα να συναντήσουν σήμερα. Κρίθηκε ότι ο νομός δασκείου είναι μικρός νομός πληθυσμιακά για να δικαιολογεί δεύτερο υποκατάστημα, και ότι τελικά επιλέχθηκε η πρωτεύουσα ως πρωτεύουσα. Άρα καταργούνται τα υποθηκοφυλακία στις υπόλοιπες, στην Ιεράπετρα, τη Σιτία και το Οροπέδιο. Παραμένει και της Νεάπολης, έτσι, ναι, και παραμένει. Και παραμένει το νέο πλέον υποκατάστημα του κτηματολογίου του Αγίου Νικολάου, στο οποίο θα ενταχθούν το κτηματολογικό γραφείο και υποθηκοφυλακείο Αγίου Νικολάου και τα υπόλοιπα που καταργούνται. Τώρα, για να πετύχουμε τουλάχιστον ένα ακόμα, αλλά το ποιο θα είναι αυτό, είναι το θέμα μας. Και γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, θεωρώ ότι το έχουν ξεκαθαρίσει. Θεωρούν ότι όταν θα γίνει, μελλοντικά, ο νόμος δίνει προθεσμία 2 ετών. Δηλαδή, σε βάθος χρόνου 2 ετών θα έχει γίνει ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των εγγραφών, ώστε αυτά να είναι πλέον ηλεκτρονικά. Και μετά, λέει, θα κλείσουν. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να γίνει αυτό με τόσο φόρτο εργασίας, με τόσο μεγάλο κόδους έγγραφα φακέλους? Αποκλείεται. Οπότε, το πρόβλημα είναι, θα τα διατηρήσουν με μια παράταση, με υπουργική απόφαση, δεν ξέρω πώς, ότι παρατείνεται μέχρι την ψηφιοποίηση, ή θα πούνε τα κλείνουμε τώρα και πάρτε τους στόμους και πηγαίνετε τους στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και προσπαθούμε. Παρ' όλα αυτά πιέζεται, παρόλο που δεν είστε αισιόδοξοι, πιέζεται να αλλάξει κάτι, κάποιο και ένα δεύτερο τουλάχιστον παραμείνει στο νομό Λασιθίου. Τώρα ποιο θα είναι αυτό? Κοιτάξτε τώρα, εμείς είμαστε μια ράπτερα, μιλάμε τώρα για ραπετρέτες, είμαστε το μεγάλο πρόβλημα έχει Σιτία. Αν όμως γίνει στη Σιτία, δεν βολεύει μια ράπτερα, δηλαδή για εμάς είναι πιο κοντά ο Νικόλαος. Μάλιστα, όρες τις παραμέτρους τις εξετάζετε και τις... Το θέμα είναι ότι να ξέραμε, γιατί υπήρξε αυτό στην αρχή, ως ας το πούμε, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εντάξει, να σου αφήσουμε ένα, αλλά όχι και όλα. Έτσι το ερμηνεύσαμε, οπότε ξεκίνησε ένας αγώνας του να αποφασίσουμε τι συγκεκριμένο να προτείνουμε. Νομίζω ότι και αυτό δεν θα γίνει. Δηλαδή, όχι για τώρα το... Σας βλέπουμε έτσι, σας ακούμε μάλλον αρκετά απεσιόδοξο, παρόλα αυτά... Ναι, αυτοί μένουν τώρα στο ότι κοίτα, δεν πρόκειται να τα κλείσουμε, θα γίνει σε βάθος χρόνου, όταν πλέον θα μπορείτε να εξυπηρεθείτε ηλεκτρονικά. Βλέπουμε πάντως ότι χάνουμε μία ακόμα υπηρεσία, έτσι μεταφέρεται αλλού. Αλλού θα πρέπει και άλλη μία φορά οι γεραπετρίτες, μιας και μιλάμε εδώ, να πηγαίνουν να εξυπηρετούνται από άλλη περιοχή του νομού. Ναι, έτσι. Ναι, δυστυχώς ναι. Ναι. Και δυστυχώς, ξέρετε και το θέμα ότι στη υπόλοιπη κυβερνητική συλλογή δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε δεν έχουν καν την συμπαράσταση των υπολείπων,
διότι αυτοί έχουν άλλα θέματα. Δηλαδή είναι η πρωτεύουσα είναι μία, η πόλη του νομού είναι μία, τους βολεύει τους δικηγόρους να είναι το χρηματολογικό γραφείο στην πρωτεύουσα κοντά στα γραφεία τους, οπότε δεν έχουν κάνει την πάση των άλλων κοινωνικών συλλόγων. Άρα το πρόβλημα το έχουμε πάλι εμείς εδώ ως νομός. Άρα το πρόβλημα το έχουμε πάλι εμείς εδώ, πάλι λόγω της ιδιωτερότητάς μας. Έχουν γίνει κάποιες εξαιρέσεις με όλες τις ιδιωτικές περιοχές. Αυτό προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Ουσιαστικά είναι νησί μας και εμείς εδώ με το αποκλεισμένο. Νησί αποκλεισμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτό όμως την ψυχολογία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πώς θα πάτε να πείσετε τον Υπουργό να αλλάξει την απόφασή του, την πρότασή του? Φαντάζομαι ότι αυτό το κλίμα απεσιοδοξίας δεν θα μεταφερθεί. Εγώ θα είπα τώρα τι περιμένω ως ρεαλιστικά σκεφτόμενο. Πιστεύω όμως ότι θα δοθεί μια καλή μάχη και θα περιμένουμε να δούμε. Ωραία, ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα έτσι το μεσημεράκι μας, λέτε, με τον κύριο Σταθάκη. Πριν τις δύο, λίγο δύσκολο το βλέπω. Τώρα δεν θα είναι γύρω στις δύο, ξεκαθαρολογώ. Επειδή γίνονται και συζητήσεις στην Βουλή, ενδεχομένως να υπάρχουν και καθυστερήσεις. Ο υπουργός μας είπε, ο βουλευτής θα είναι στην Βουλή, κάποια στιγμή θα είναι χρόνο στις δύο. Τώρα γύρω στις δύο το προσθέτω το ραντεβού. Περιμένουμε. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Μακάρι έτσι ο αγώνας και η προσπάθεια αυτή που θα γίνει να πείσει τον Υπουργό για ένα δεύτερο. Υπήρχε λοιπόν μία αλλαγή, ήδη μας είπατε νωρίτερα. Αντί στη Νεάπολη θα παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο. Και διεκδικούμε και ένα δεύτερο εδώ στο νομό Λασιθίου για να εξυπηρετηθούν. Πάμε διεκδικώντας δύο ακόμα. Υπάρχει η δυνατότητα, ξέρετε, στη Σβία δεν έχει κάνει πανικοφύλακα. Η δικιά μας υποσχοφύλακα εδώ θα μπορούσε να το γράψει και θα δει. Είναι η Σπιακιά, θα μπορούσε δηλαδή να μοιραστεί κάποιες μέρες εδώ και κάποιες μέρες ούτως ή άλλως οι υπάλληλοι της Κοινωνίας Υποσχοφυλακίων είναι έμπειροι, εξυπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς διεκδικούμε να παραμείνουν δύο ακόμα στο νομό. Δύο ακόμα. Αλλά θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, καταλάβαμε. Ναι, τώρα, εάν πετύχουμε το ένα, ναι, ή τη συνεργασία των δύο αυτών, υπό μία δηλαδή η κεφαλή να λειτουργήσουν τα δύο. Και αυτό θα εξυπηρετούσε. Χωρίς να κλείσουν τα γραφεία. Ο σκοπός είναι να μην κλείσουν τα γραφεία από εδώ και από τη θητεία. Γιατί δύσκολα θα ξανανοίξουν, αν ξανανοίξουν. Έτσι. Ναι. Ναι.